Του στρατιωτικού στόχου τη Ρωσία για το επόμενο έτος θα θέσει ο Βλαντιμίρ Πούτιν την Τετάρτη στη διάρκεια συνάντηση με ανώτερου αξιωματούχου του Υπουργείου Άμυνα, όπω ανακοίνωσε το Κρεμλίνο. Στι 21 Δεκεμβρίου, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα πραγματοποιήσει μια διευρυμένη συνεδρίαση με αξιωματούχου του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνα. Εκεί θα συνοψιστεί το έργο των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων το 2022 και θα τεθούν τα καθήκοντα για το επόμενο έτο, ανέφερε το Κρεμλίνο την Τρίτη. Κεντρικό ομιλητή τη σύσκεψη θα είναι σύμφωνα με την ενημέρωση ο Υπουργό Άμυνα Σεργέη Σοϊγκού. Η υπηρεσία τύπου του Κρεμλίνου δήλωσε επίση θα αναφερθεί στην πρόοδο της ειδική επιχείρησης, στην ποσότητα των όπλων και του εξοπλισμού που έλαβαν τα στρατεύματα κατά το περασμένο έτος, στην κατασκευή των στρατιωτικών υποδομών, στα αποτελέσματα των διεθνών δραστηριοτήτων του Υπουργείου και στην κοινωνική ασφάλιση του στρατιωτικού προσωπικού.